Ο νους μου είναι διαρκώς στην κόρη μου. Ω, ναι, καταλαβαίνω. Δεν το θεωρώ σωστό να μένω εδώ, αφού μπορώ ακόμα να προσφέρω. Ξέρω πως στο βάθος μ' αγαπά, ότι με θέλει, με χρειάζεται. Κι ας είμαστε λίγο διαφορετικοί χαρακτήρες. Είναι μεγάλη ευτυχία να ξέρεις πως σε θέλουν τα παιδιά σου. Αν νομίζεις πως δεν θα στριμωχτείς ιδιαίτερα στα 90 μας τετραγωνικά. Όσο πιο στριμωγμένος, τόσο το καλύτερο. Δέκα χρόνια το ίδιο δρομολόγιο. Δέκα χρόνια τη Σοφία να γκρινιάζει, άρχισε και πότε να προλάβω. Και οι λυσάρες να περιμένουν με τους μπόγους στα κατώφια των σκυλάδικων. Μπούχτησα, ρε. Φλίπαρα. Να γνωρίσω επιτέλους την πατρίδα μου. Να δω τα μπλε της και τα πράσινά της. Γκριζάρισε το μάτι μου στους λεωφόρους. Γέμισαν τα πνευμόνια μου καυσά αέριο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Πλασία στην επαρχία. Και το καθαριστήριο? Καβρόλης. Και η προσωπική σου ζωή? Ποια προσωπική ζωή? Τα αισθηματικά σου. Καλά, εσύ πού ζεις? Εδώ, γιατί? Πήρα πόδι, φίλε. Έφαγα χιλόπιτα. Εσύ. Μπα, κάποιο λάθος θα κάνεις. Εγώ. Περίεργο μου φαίνεται. Λοιπόν, θα βάλεις κανένα χεράκι να την κάνει ο φίλος πριν σαρτάρει εντελώς. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε παιδί μου. Ένα-ένα τα θέματα. Ένα-ένα γιατί μπερδεύτηκα. Αυτό το τελευταίο είναι τελεσίδικο. Εμένα ρωτάς? Ποιο να ρωτήσω? Δηλαδή, αν επιτρέπετε. Ελεύθερα. Ο λόγος? Όταν πιστεύεις στη δύναμη μιας σχέσης, όταν εμπιστεύεσαι στον άλλον και του εκμυστηρεύεσαι μια δυναμία σου και πριν προλάβεις καλά-καλά να ολοκληρώσεις, παίρνεις τον μπούλο. Τι να πω? Αμαρτία ομολογουμένη ούκε στην αμαρτία, δεν λένε? Μωρεστή και παραεστή. Δεν μπορεί, κάποια λαδιά θα έκανες. Ανθρωπιά, φίλε. Ανθρωπιά έκανα, όχι λαδιά. Και κρίμα που δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι μία. Συνουσία και πάλι συνουσία. Καταθέσεις ψυχής, ψήθυρη καρδιάς, λόγω τιμής και τα τιάφτα, τελειώσαμε. Στο θέμα μας. Ποιο θέμα μας? Ο πατέρας τον έχει ανάγκη από κανένα τσάκαλο. Α? Αύριο πρωί την κάρω το φορτηγό με χίτες και καπουτσίνια και σε μια εβδομάδα γυρίζω άδειο και με τα φράγκα. Όρκο παίρνω. Του έχεις μιλήσει για μένα? Επί ποιου θέματος? Γενικά, ρε παιδί μου, ξέρει ποιος είμαι. Ναι, αμέ. Και από την καλή και από την ανάποδη. Όχ. Γιατί όχ? Άλλο που δεν θέλει να με στείλει στον αγύριστο. Σε μεσημεριάτικα και σιδερώνει ζυπουνάκια. Θα τα πατούσε η Ανθή αύριο. Εκτονώνουμε. Ωραία, εκτονώσου. Καλό στο αφεντικό. Άδερνε με λες να συνηθίζω. Εδώ είσαι εσύ, βρε. Δεν σε γνώρισα από πίσω. Ούτε εγώ με αναγνωρίζω, φάδερ μου. Βλακίες. Τι έγινε, αγάπη μου? Ρίξατε πλάκα οροφής? Τώρα, πάμε για άλλα. Έτσι όπως πας, το σπίτι θα θυλώσει πριν γεννήσει η φιλενάδα μου. Όχι, δε. Θα μείνεις να φας μαζί μας, έτσι? Δεν θέλω να φάω. Στο φάδερ δεν λένε ποτέ όχι. Εγώ, Τάσο μου,
Μου επιτρέπεις τον Ελληνικό. Είμαι από 8 χρονών στον δρόμο. Από όταν ζούσε ο πατέρας μου, με έπαιρνε μαζί του για να μαθαίνω τη δουλειά. Σιδέρωνες ή έπλαινες? Όχι, δεν σιδέρωνα, ούτε έπλαινα. Έκανα το delivery, ξέρεις, στη γειτονιά. Θέλω να πω πως ξέρω το πλαπλά του εμπορίου. Σου πουλάω φύκια για μεταξωτές κορδέλες, για να καταλάβεις. Έτσι, ε. Να, ρώτα που με ξέρει. Ελαττώματα πολλά. Αλλά στο ψιστήρι, number one. Ναι. Και με το αδύνατο φύλλο, έτσι. Ποιο αδύνατο φύλλο? Ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα καλύτερα. Ισχυρό, τέλος πάντων. Εξαρτάται. Ό,τι αξίζει την καθεμιά. Μπράβο. Σωστό, ε. Εσύ δεν φαντάζομαι να έχεις τίποτα, καμιά αραβουλαστικιά, κανένα δεσμό, ε. Ελεύθερος, να, ρώτα τον. Εσένα ρωτάω. Για την ακρίβεια είχα. Αλλά ατύχησα. Ωραία. Γιατί ξέρεις, τη δική μας δουλειά δεν σηκώνει κάτι τέτοια. Δεν το συζητάω. Και όσο πιο μακριά με στείλεις, τόσο καλύτερα. Μέχρι και Λονδίνο πάω με τις χύτρες. Τι λες? Σοκράτη, δεν αφήνεις τις καλλιτεχνίες, να δούμε τι θα κάνουμε με το φίλο από εδώ. Ακούω. Και αν θες τη γνώμη μου, σου κάνει. Ωραία. Λοιπόν, θα σε κρατήσω καμιά εβδομάδα εδώ στο γραφείο, ε, να σου γίνει ένα σωστό briefing. Και μετά, αν όλα πάνε καλά, θα σε διώξω. Θα με διώξεις? Εννοώ στην επαρχία, έξω. Α, δεν μιλήσαμε για το οικονομικό, δεν θες? Ναι, με, γιατί να μην θέλω. Σε δυο σημεία σε βρίσκω λάθος. Να το, είδες. Ας τον να μιλήσει. Πού είμαι λάθος? Πρώτα απ' όλα, όταν ένας δικός σου άνθρωπος, πόσο μάλλον ο δεσμός σου, ε. Σου εξομολογείται μια αμαρτία σου, δεν τον αντιμετωπίζεις με τον ίδιο τρόπο που θα τον αντιμετώπιζες αν τα έχεις μάθει από κάπου αλλού. Μα δεν θα μου έλεγε ποτέ την αλήθεια αν δεν είχε δει την πόρτα ανοιχτή. Ήξερε πως είχα μπει στο σπίτι. Μπορεί να έχεις μπει. Μπορεί να μην είχε κλείσει καλά την πόρτα. Όχι, το ξέρε. Άσε που αν ήθελε θα μπορούσε να είχε φεύγει μια ιστορία. Ας πούμε ότι η κοπέλα αρρώστησε ή λιποθύμησε και την έβαλε στο κρεβάτι. Θα μπορούσε να σου είχε πει διάφορα. Τον ξέρω καλά. Δεν λέει τίποτα αυτό. Άμα θέλουμε να πιστέψουμε ένα ψέμα, το πιστεύουμε. Αυτός σου είπε όλη την αλήθεια. Και το δεύτερο? Δεν του άφησες κανένα περιθώριο να μιλήσει. Να απολογηθεί. Έστω να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός δεν δικάστηκε. Καταδικάστηκε εις θάνατον χωρίς απολογία. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο μας καταδικάστηκε. Εγώ ξέρω ότι όταν μια κοπέλα την πέσει ασφιχτικά σε έναν άντρα και αυτός δεν την πηδήξει, βγαίνει μαλάκας. Μπα! Πού το δες γραμμένο αυτό? Ρε Χριστιανή μου, τι σου είπε? Ότι γδύθηκε μπροστά του και του είπε θέλω να κάνω μέρωτα, ε! Τι να της πει δηλαδή, μη τζις κακό! Ναι. Ναι. Όταν αγαπάς αυτό κάνεις. Άσε ποτέ να αφήνεις τον εαυτό σου να φτάσει ως εκεί. Γιατί την πήγες στο σπίτι του? Για να της δείξει τα κραματώσιμα? Φανούλα, δεν είναι ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άλλο λέμε. Λέμε ότι όταν αγαπάς δεν αφορίζεις. Άκουσέ με και εμένα. Μια σεξουαλική πράξη μπορεί να αρχίζει και να τελειώνει εκεί. Μπορεί να είναι μοναξιά. Η σαρκική έλξη. Μπορεί να είναι μια στιγμιαία ανάγκη επιβεβαίωσης και τίποτα παραπάνω. Η αγάπη και ο έρωτας είναι αλλού. Είναι εδώ και εδώ. Όχι. Τα φιλιά του, το σώμα του, τη μυρωδιά του, τη χαρά του τα θέλω για μένα. Μόνο για μένα. Δεν θέλω να τα χαίρεται καμιά. Μόνον εγώ! Μόνον εγώ! Πώς κάνεις έτσι, Φανή μου? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
παρακαλώ, μη. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Αγκαλιές κατά το αποπλωματά μου, ε. Εγώ. Είχα χάσει προμηνών κάτι αγκαλιές. Έψαξα σε συρτάρια, σε ράφια, σε ντουλάπια. Έφαγα τον κόσμο να τη βρω. Τελικά η τελευταία μου ελπίδα ήταν κάτω από το παπλωμά σου. Έψαξα και τις βρήκα. Να τις κάνεις τι. Επειδή τον τελευταίο καιρό οι μετοχές μου έχουν πέσει πάρα πολύ, κατακόρυφα σχεδόν, αποφάσισα να επενδύσω σε αγκαλιές Όλγας. Σταθερό νόμισμα. Τα διεθνή χρηματιστήρια έτσι λένε. Τώρα τι να σου πω. Τζόγος είναι αυτός. Έχετε καλέσει αριθμούς προσωπικού τηλεφωνητή.